συνδεδεμένη με το λαϊκό πολιτισμό του ελληνικού λαού. Τα έθιμα και οι παραδόσεις φτάνουν ως τις μέρες μας από την αρχαία Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι και τα χελιδονίσματα που λαμβάνει η χώρα το Μάρτιο, τον πρώτο μήνα της Άνοιξης. Σκοπός του έθιμου είναι η υποβοήθηση της βλάστησης της γης. Το έθιμο της Χελιδόνας έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας σε πολλά μέρη της Ελλάδας όπως η Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη. Και η Χελιδόνα με τη μαύρη ράχη και την άσπρη κοιλιά, ξεκινώντας από την ιδωλολατρική Ελλάδα και πετώντας ασταμάτητα από άνοιξη σε άνοιξη για αιώνες ολόκληρους, πέρασε από το Βυζάντιο και συνεχίζοντας το ταξίδι της, διασώθηκε την περίοδο της τουρκοκρατίας και έφτασε μέχρι τις μέρες μας και τελευταίει ακόμα. Τα παιδιά περνούσαν σε ένα ραβδί, ένα καλάθι με φύλλα κισού. Στην άκρη του ραβδιού στερέωναν ένα ξύλινο χελιδόνι που είχε κουδούνια στο λαιμό του. Με αυτό τριγυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι, το κουνούσαν και τραγουδούσαν τα χελιδονίσματα. Η χελιδόνα είναι μια ξύλινη κατασκευή στολισμένη με άσπρες και με κόκκινες κορδέλες. Στο πάνω μέρος έχει ένα μικρό ξύλινο χελιδονάκι που μπορεί να γυρνά γύρω-γύρω. Όταν η χελιδόνα γυρίζει, οι κορδέλες που είναι στερεωμένες πάνω στο χελιδονάκι πέφτουν στο σπίτι την οικοκύρη για να έχει μπερεκέτια, δηλαδή να πάει καλά η νέα σοδειά. Αυτός για αντάλλαγμα τους δίνει αυγά. Αυτό γινόταν και στο σπίτι κάθε οικογένειας. Βάζανε πάνω στο χελιδόνι, το μάρτι, δηλαδή τα κορδελάκια, τραβούσανε το σκοινί και σε όποιο άτομο της οικογένειας έπεφτε. Αυτός ήταν τυχερός. Όσον αφορά τα ματάκια, ο μάρτις ή η ματιά είναι επίσης ένα παμπάλαιο έθιμο που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Και μάλιστα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι μύστες των Ελευσίνων Μυστηριών έδαιναν μια κλωστή την κρόκη στο δεξί του χέρι και στο αριστερό του πόδι. Τα παιδιά σήμερα από την 1η έως τις 31 Μάρτη φορούν στο χέρι τους τον καρπό ένα βραχιολάκι φτιαγμένος από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή τον Μάρτη ή Μαρτιά για να μην καούν από τον ήλιο. Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος του μήνα ή το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι για να το πάρουν τα πουλιά και να το χρησιμοποιήσουν για να χτίσουν τη φωλιά τους. Ο Παυσανίας λέει πως την πρόληψη αυτή την είχαν πάρει από τους Αιγυπτίους και το έθιμο πέρασε και στο Βυζάντιο. Είτε χελιδόνα, είτε κι άλλη μελιδόνα.